Παραστάδες της πόρτας, αλλά και στο θεμέλιο του ταφικού θαλάμου εσωτερικά. Ορίζω τώρα. Πάμε. Χρόνια από την ανασκαφή, το 1893, υπογράφουν ένα χαρτί που λένε ότι βρήκαμε μέσα σε μία από τις σαρκοφάγους ένα μπαστούνι. Ο Σοφοκλής κυκλοφορούσε με μία βακτηρία, με ένα μπαστούνι, ένα ξύλινο μπαστούνι, που έγινε σκόνη, λέει, μόλις το πιάσαμε. Και ότι επιβεβαιώνεται ότι από αυτό μάλλον πάλι ήταν ο Σοφοκλής. Θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι του Σοφοκλή, αλλά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Επίσης, τα οστά που εξετάστηκαν, πάλι το 1893, από έναν Γερμανό ανθρωπολόγο, ο ένας σκελετός ανήκε σε άνδρα ηλικίας άνω των 40. Θα μπορούσε, λοιπόν, όλα αυτά μας οδηγούν ότι με πιθανότητες είναι πολύ μεγάλες να είναι ο τύμπος του Σοφοκλή. Καρδιά, η κατόμοιρο μου το πόδι